Ξένοι τουρίστες κάνουν βόλτες στα σοκάκια του Ναυπλίου. Τα καφέ στην παλιά πόλη σφίζουν από ζωή. Μεγάλη Παρασκευή για τους καθολικούς σήμερα και πολλοί επισκέπτες που ταξίδεψαν από την Ιταλία, την Ισπανία και την Αμερική επέλεξαν να κάνουν Πάσχα σε έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς. And I'm visiting here to, with my parents because now it's Easter holidays in Spain and they are coming here to visit me. Mm-hmm. And we are like around the Peloponnese. On the Ναυπλίου only for 2 days. Ήδη η πόλη του Ναυπλίου κατακλείζεται από ξένους τουρίστες που έχουν έρθει στην Ελλάδα, καθώς αυτές τις μέρες είναι το Πάσχα των Καθολικών. Είμαστε στη Μεγάλη Παρασκευή για το Καθολικό Πάσχα, οπότε η σεζόν μας έχει ανοίξει και η δουλειά έχει αρχίσει. Ήδη τα ξενοδοχεία της περιοχής είναι σχεδόν γεμάτα. 100% πληρότητα αναμένουν οι ξενοδόχοι από τη Μεγάλη Πέμπτη που θα υποδεχθούν τους Έλληνες ταξιδιώτες. Οι πληρότητες εν ώψη του Πάσχα αγγίζουν το 100%. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση για διαμονή εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έφερα τους φίλους μου που είναι από Γαλλία και θέλαμε να επισκεφτούμε έτσι μια ωραία πόλη και ιστορική και επιλέξαμε τον Ναύπλιο. Οι τιμές στα ξενοδοχεία και στα ενοικιαζόμενα δωμάτια είναι σταθερές σε σχέση με πέρυσι. Για μια τετραμελή οικογένεια η διανυκτέρευση ξεκινάει από τα 80 ευρώ. Ερχόμαστε συνέχεια τακτικά και είναι πάρα πολύ καλά. Είναι πολύ κοντινή η απόδραση από την Αθήνα, είναι 150 χιλιόμετρα μόνο και το μέρος προσφέρει τα πάντα. Παίζουν 3 με 4 διανυκτερεύσεις. Βεβαίως υπάρχουν και τα διήμερα και τα μονοήμερα, αλλά είναι πολύ δυνατό το τριήμερο και αυτό μας κάνει αισιόδοξους για τη συνέχεια. Πολλά ξενοδοχεία θα προσφέρουν πασχαλινό μενού για το βράδυ της Ανάστασης και την Κυριακή του Πάσχα. Οι τιμές ξεκινούν από 15 και φτάνουν τα 25 ευρώ το άτομο. Μετά την Ανάσταση φυσικά θα έχουμε το μενού μας το γιορταστικό και αυτό θα συνεχιστεί και την Κυριακή του Πάσχα με το κλασικό Βελία. Ήρθαμε εδώ από το Τζουμέρκα, από τα όμορφα πράγματα, για να δούμε και τον Ναύπλιο. Μας αρέσει, ωραία είναι, θα δούμε, θα κάτσουμε λίγο. Πόσες μέρες θα καθίστε? Μια εβδομάδα. Θα περάσετε και Πάσχα εδώ? Ναι, θα το περάσουμε, θα σας τι να κάνουμε. Σύμφωνα με τους επαγγελματίες του τουρισμού, μεγάλη είναι η ζήτηση και για την Πρωτομαγιά.